Η λέξη μαγεία είναι λέξη σανσκριτική, δηλαδή της διαλέκτου των αρχαίων ειδών, που σημαίνει απάτη. Ο όρος μαγεία χρησιμοποιήθηκε για να προσδιοριστούν οι υπερφυσικές δυνάμεις που είχαν οι μάγοι των ανατολικών λαών. Τη μαγεία την δίδαξε στους ανθρώπους ο ίδιος ο διάβολος, αρχικά στους λαούς της Ανατολής και στη συνέχεια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, με σκοπό να υποδουλώσει τον άνθρωπο, για να τον κάνει υποχείριό του. Μαγεία είναι η σατανική τέχνη, κατά την οποία ο άνθρωπος και πιο συγκεκριμένα ο μάγος, σε συνεργασία με τα πονηρά πνεύματα των δαιμόνων, ενεργούν με σκοπό τη διάβρωση και την υποδούλωση της ανθρώπινης ψυχής στον σατανά. Παράλληλα επιφέρει πόνο, βάσανα, ασθένειες, καταστροφές, δυστυχία, ακόμη και τον θάνατο στην ψυχή και το σώμα. Μάγος ή μάγισσα δεν γίνεται μόνο κάποιος επειδή σπούδασε σε κάποια σχολή παραψυχολογίας ή αστρολογίας. Κατά κανόνα μεταβιβάζεται το δικαίωμα σε συγγενείς εξαίματος και με μία από τις 6 κλίδες της μαγείας μπορεί να μεταβιβαστεί το δικαίωμα από τον μάγο σε παιδί ή αδελφό του ή σε συγγενή δευτέρου βαθμού ή σε εγγόνια. Για να μπορεί λοιπόν να λειτουργήσει ο μάγος πρέπει να έχει αρνηθεί το βάπτισμά του με ειδική για την περίπτωση τελετή. Να μην λαμβάνει ποτέ θεία κοινωνία, να μην πίνει ποτέ αγιασμό, να μην εκκλησιάζεται. Απαγορεύεται να βαπτίζει. Δεν προσκυνεί τα Άγια και τις εικόνες. Έχει στην υπηρεσία του κάποιο δαιμόνιο ή δαίμονες που τον υπακούν με εντολή του Εωσφόρου. Υπάρχουν 2 είδη μαγείας, η λευκή και η μαύρη. Λευκή μαγεία, μου λέει ο Γιωργάκης, είναι η καλή μαγεία. Είναι η μέθοδος που χρησιμοποιείται για να λυθούν τα μάγια. Αν επί παραδείγματι έχουν γίνει μάγια σε κάποιον, ο ίδιος ο σατανάς έχει τον τρόπο να τα λύσει και υποτίθεται ότι γίνεται για καλό. Είναι όμως δυνατόν να πέσει κανείς στα χέρια του σατανά και να δει καλό? Από την μία σου κάνει τα μάγια που υποτίθεται ότι είναι κακό και από την άλλη έρχεται ο ίδιος να κάνει τον καλό, λύνοντάς τα με την λευκή μαγεία. Όπως και να έχει το θέμα, ο σατανάς είτε με τον έναν τρόπο είτε με τον άλλο θέλει να μας έχει στο χέρι. Το πρόβλημα βασικά είναι να απομακρύνει τους ανθρώπους από την εκκλησία. Η εκκλησία μας έχει την δύναμη να απαλλάξει τα παιδιά της από τα δίχτυα του σατανά. Έχει το φάρμακο. Η θεραπεία είναι πολύ απλή. Χρειάζεται το άτομο που του έχουν κάνει μάγια και όχι μόνο να μετανοήσει ειλικρινά, να εξομολογηθεί, να νηστέψει και να μεταλάβει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Οι περισσότεροι χριστιανοί δεν γνωρίζουν πως αν εξομολογούνται και κοινωνούν τακτικά, δεν μπορεί ο σατανάς να τους αγγίξει, ούτε με μάγια, ούτε με άλλον τρόπο. Διότι δημιουργείται μια σπίδα προστασίας, η οποία καθιστά τον σατανά ανήμπορο και αδύναμο, τον αδρανοποιεί. Πάμε τώρα στην μαύρη μαγεία. Είναι το σπορ της σύγχρονης κοινωνίας. Με αυτήν ασχολούνται όλα τα κοινωνικά στρώματα, πλούσιοι και φτωχοί, μικροί και μεγάλοι. Έχει γεμίσει ο κόσμος από μάγους. Υπάρχουν παντού, σε όλες τις χώρες, σε όλες τις φυλές, σε όλες τις θρησκείες. Αν ανοίξει κανείς μια οποιοδήποτε εφημερίδα, θα διαπιστώσει πως σελίδες ολόκληρες έχουν καταχωρήσεις με διευθύνσεις και τηλέφωνα μάγων που υπόσχονται ότι μπορούν να αναλάβουν υπεύθυνα μόνο σοβαρές υποθέσεις, όπως οικογενειακά, αισθηματικά, επαγγελματικά, επαναφορά προσώπων, λυσίματα μαγείας και άλλα. Για να γίνουν ακόμη πιο γνωστοί, διαφημίζονται ακόμη και από την τηλεόραση και από τον περιοδικό τύπο. Υποστηρίζουν ότι έχουν πτυχία και διπλώματα τα οποία τα απέκτησαν στην Ανατολή ή έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές κοντά σε καθηγητές του είδους. Οι περισσότεροι προστρέχουν στους μάγους, είτε για να κρατήσουν κοντά τους ένα αγαπημένο τους πρόσωπο, είτε επειδή θέλουν να εκδικηθούν κάποιον. Άλλοτε από κακία, όταν θέλουν να βλάψουν τον συνάνθρωπό τους, πολλές φορές και άτομα του στενού τους οικογενειακού περιβάλλοντος. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι τους οποίους χρησιμοποιούν οι μάγοι για να πετύχουν το στόχο τους και πάντα με τη συγκατάθεση και την βοήθεια του σατανά. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν ολοκληρώνεται σε μία επίσκεψη το εγχείρημα, αλλά πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να γίνουν οι επισκέψεις στο μάγο,
Τούτο συμβαίνει για τους εξής λόγους. Πρώτον, για να σε έχει ο μάγος και κατ' επέκταση ο διάβολος στο χέρι. Δεύτερον, για να απομυζεί περισσότερα χρήματα. Και τρίτον, για να βασανίζουν το μαγεμένο άτομο όσο το δυνατόν περισσότερο χρονικό διάστημα. Έτσι υπάρχουν άνθρωποι που τους παρασύρει ο διάβολος και πλημμυρίζει την καρδιά τους με χερεκακία. Τους κάνει δηλαδή να χαίρονται βλέποντας να συμβαίνουν άσχημα γεγονότα σε κάποια πρόσωπα. Η μαγεία στην πιο απλή της μορφή μπορεί να πραγματοποιηθεί με λίγα προσωπικά είδη που έχουν έλθει σε επαφή με το κορμί ή με τρίχες από τα μαλλιά, κάποια φωτογραφία, καρφίτσες που καρφώνονται σε μικρά ανθρώπινα κέρινα ομοιώματα, στα σημεία που θέλουν να βλάψουν και άλλα. Σε πιο προχωρημένη όμως μορφή, η μαύρη μαγεία τελείται σε χώρους όπου παλαιότερα ήταν αρχαίοι ναοί, νύχτα με πανσέλινο. Στο πάτωμα ή στους τοίχους, αν υπάρχουν, ζωγραφίζουν ή χαράζουν διάφορα σατανικά σύμβολα. Αλλά το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι γίνονται θυσίες ζώων. Πέρα από αυτή τη μορφή υπάρχει και πιο προχωρημένη μορφή, όπου κατά τη διάρκεια της τελετής, οι λαμβάνοντες μέρος στην σατανολατρεία, επιδίδονται σε σεξουαλικά όργια και ανθρωποθυσίες για να ευχαριστήσουν τον νεοσφόρο. Εγώ, μου λέει ο Γιωργάκης, βρισκόμουν ένα στάδιο πιο πάνω από την μαύρη μαγεία. Είχα τόσα προνόμια, τόση δύναμη που δεν μπορείς να φανταστείς. Μπορούσα να ταξιδεύω με υπερφυσικό τρόπο, δίχως να χρησιμοποιώ μέσα συγκοινωνίας. Μπορούσα να βλέπω με υπερφυσικό τρόπο πολύ μακρύτερα και περισσότερα από ό,τι βλέπει ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Είχα την δυνατότητα να μιλάω πάντα με υπερφυσικό τρόπο, όποια γλώσσα ήθελα. Γνώριζα όλες τις πολεμικές τέχνες και να φανταστείς, κάποια στιγμή στην Ινδία βρέθηκα σε μια φασαρία και επειδή κατάλαβα ότι κάποιος αδικούνταν, τα έβαλα με 5 άτομα και τους νίκησα. Δεν μπορείς να φανταστείς πόση ικανοποίηση αισθάνθηκα μετά από αυτό το τόλμημα. Είχα διαβόλους που με υπηρετούσαν και το γεγονός αυτό με έκανε να αισθάνομαι πολύ δυνατός. Ένιωθα κυρίαρχος, πολυδύναμος, σχεδόν άτρωτος. Μου διέφευγε όμως μια λεπτομέρεια. Είχα δώσει, δίχως να το ξέρω, για αντάλλαγμα όλων αυτών την αθάνατη ψυχή μου, στον διάβολο, και για να μην το ξεχνώ, με σφράγισε με μία από τις 100 σφραγίδες του για το υπόλοιπο της ζωής μου. Ήταν ένα απόσπασμα από το βιβλίο του Γιάννη Κοτσάμπαση που γνώρισε τον μικρό Γιωργάκη. Τίτλος του βιβλίου «Από το Θιβέτ στο Άγιον Όρος, στον Γέροντα Παΐσιο».